Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα. Η πρώτη πυρκαγιά της καλοκαιρινής σεζόν εξελίχθηκε σήμερα στο χωριό της Καρδάμινας. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, καλησπέρα σας. Περί ώρα 8 κληθήκαμε για δασική πυρκαγιά, όντως στο χωριό της Καρδάμινας και στην περιοχή Κούκος. Ήταν πλησίων σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και γι' αυτό έθεσε άμεσα σε συναγερμό τόσο την υπηρεσία μας όσο και τις άλλες δυνάμεις του νησιού. Έτσι, με τη βοήθεια και της πολιτικής προστασίας και των ομάδων πολιτικής προστασίας της ομάδας διάσωσης και της λέσης καταδρομών, θα ήθελα να τονίσω, καθώς και, και του Προέδρου που υπήρχε εκεί πέρα της Καρδάμενας, φέρνοντας και φορτωτές σαν πολιτική προστασία, θέσαμε πάρα πολύ γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, διότι ήταν πάνω σε δασικό κομμάτι. Υπήρξαν αρκετά ισχυροί άνεμοι γύρω στα 3-4 μποφόρ βορειοδυτική, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτός ο πανικός, αλλά η πρώτη αυτή δασική πυρκαγιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δείξαμε για άλλη μια φορά την ετοιμότητά μας, τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι φορείς. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε την αιτία της πυρκαγιάς. Την αιτία της πυρκαγιάς δεν την γνωρίζουμε. Το αρμόδιο τμήμα το ανακριτικό θα κάνει αυτή τη διερεύνηση. Αλλά υποθέτουμε, επειδή ξεκίνησε πλησίον του δρόμου, από το παρανές του δρόμου, κάποιο τσιγάρο, κάποια κακόβουλη ενέργεια, αλλά διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα μας. Κύριε Μαυρίδη, ευελπιστούμε να μην δούμε τις πυρκαγιές που είχαμε δει την περσινή σεζόν. Ας μείνουμε σε αυτήν την πυρκαγιά και να μην δούμε κάποιες άλλες που να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές, αλλά και οτιδήποτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, τόσο εμείς όσο και όλοι οι φορείς, είμαστε εμείς και οι φορείς το έχουμε δείξει επανελειμμένως. Εδώ για άλλη μια φορά θέλω να ευχηθήσω την προσοχή όλων των πολιτών. Έτσι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα. Θα πρέπει με τη μία όταν θα δούμε ένα καπνό, μία φλόγα, κατευθείαν να πάρουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική ή την πολιτική προστασία για να σπεύσουμε άμεσα να σβήσουμε αυτή τη φωτιά για να μην έχουμε τα περσινά αποτελέσματα και χαθούν περιουσίες ή ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Παρόλο που η φωτιά είναι υπό έλεγχο, όπως είπατε κύριε Μαυρίδη, αν θα μείνουν κάποια οχήματα για τις επόμενες ώρες. Ναι, βεβαίως. Ήδη βρίσκονται δύο οχήματα της υπηρεσίας μας εκεί που θα κάτσουν όλο το βράδυ. Η φωτιά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και θα είμαστε σε ετοιμότητα για οτιδήποτε γίνει μέσα στο 24.